Να καλησπερίσουμε. Να καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης, τον κύριο Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Χωρίς πρόσκομα σήμερα, χθες τέτοια ώρα. Και σας ευχαριστώ και σήμερα και δημόσια για την κατανόηση που δείξατε χθες. Θα μεθεώσουμε τη συνέντευξη λόγω της, του γεγονότος με τον Λουκά Παπαδήμο. Μας ακούτε καταρχάς? Σας ακούω. Αν μπορεί η ένταση του ήχου να ανέβει, θα με διευκολύνω. Ναι. Ναι, και στο πλατό παρακαλώ αν μπορούσαμε να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο. Τώρα κύριε Παπά, καλά. Πριν πάμε στα θέματα της καθαρά, της αμιγώς δικής σας αρμοδιότητας, όπως είναι όλα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, στο μεντιακό τοπίο, στο ραδιοτηλεοπτικό, SURU, DJ κτλ., θέλω να σας ρωτήσω, να ζητήσω το σχόλιο σας για αυτό που συζητούσαμε και πριν. Αυτό το Twitter του Γρηγόρη Ψαριανού, το tweet του Γρηγόρη Ψαριανού, που χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό, εσάς και τον Πάνο Καμένο, ηθικούς αυτούργους της επίθεσης στο Λουκά Παπαδήμο. Νομίζω ότι είναι μια χαρακτήριστη θέση και θεωρώ ένα ολίσθημα το να προσπαθεί κάποιος να μετατρέψει τη συζήτηση γύρω από την επίθεση την οποία δέχτηκε ο κύριος Παπαδήμος σε μια συζήτηση η οποία κατανέμει τους ανθρώπους και τις πολιτικές δυνάμεις με βάση το αν αντιπολιτεύονταν ή όχι τον κύριο Παπαδήμο όταν ήταν πρωθυπουργός. Είναι άλλο πράγμα οι απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας και οι απόψεις που διατηρεί και ο κύριος Παπαδήμος και να είναι και καλά στην υγεία του ο άνθρωπος και να αναρρώσει πάρα πολύ σύντομα. Και άλλο πράγμα η επίθεση η οποία δέχτηκε, η οποία πρέπει να βρει το σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο απέναντι, και όχι μόνο απέναντι, αλλά να τον βρει και σε μια στάση η οποία δεν αξιοποιεί και δεν σπεκουλάρει με βάση αυτή την επίθεση. Ουδείς νομίζω δικαιούται να διολυσταίνει σε τέτοιες λογικές. Και θα συνιστούσα όταν τέτοιες δηλώσεις γίνονται, είτε προφορικά είτε γραπτά, να υπάρχει μεγαλύτερη διάβγεια. Κύριε Παπά, να πάμε τώρα στα θέματα τα οποία τις τελευταίες ημέρες επανέρχονται στο προσκήνιο. Θέλω να δούμε αυτό που δηλώσατε σήμερα στη Βουλή, έτσι για να το συζητήσουμε, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία ότι υπερασπίζεται την Τίτζα. Να δούμε αυτό ένα το μικρό απόσπασμα για να μας εξηγήσετε γιατί τα είπατε όλα αυτά και να μας περιγράψετε μετά και να μας δώσετε απαντήσεις στα ερωτήματα για το τι γίνεται στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Είναι πραγματικά εντύπωση που ακόμα και σήμερα έρχεστε εδώ πέρα στη Βουλή να υπερασπιστείτε αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση με την Τίτζα. Είναι μια σύμβαση η οποία προέκυψε από ένα διαγωνισμό παροδία, ένα διαγωνισμό με ένα συμμετέχοντα, ένα τίμημα εξευτελιστικό για τον αέρα της χώρας, ο οποίος με 18 εκατομμύρια παραχωρήθηκε στον νικητή του διαγωνισμού, ο οποίος νικητής έτρεχε μόνος του ως εκθαύματος αυτό το διαγωνισμό, για το εξευτελιστικό ποσό των 18 εκατομμυρίων. Εκ των οποίων βεβαίως, διότι πρέπει να διευκολύνουμε όταν πρόκειται για ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, το τίμημα καταβάλλεται τμηματικά και μέχρι στιγμής έχουν καταβάλει, αν δεν κάνω λάθος, 7 εκατομμύρια. Εκτός τούτου, έρχεστε τώρα με την ερώτησή σας να υπερασπιστείτε τι ακριβώς. Γράφετε στην ερώτηση 23/1/2015 ότι εντάξατε έργα την Παρασκευή πριν τις εκλογές. Συγχαρητήρια. Είχατε προεκλογική συγκέντρωση, μίλαγε ο κύριος Σαμαράς στο Σύνταγμα δηλαδή, και εσείς εντάξατε έργα. Μήπως και καλύψετε τις ενοχές σας από το τεράστιο σκάνδαλο της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή, η οποία θέλω να θυμίσω στον ελληνικό λαό ότι είχε δύο μαύρα. Είχε το μαύρο της ΕΡΤ πριν και το μαύρο για τους πολίτες μετά. Λοιπόν, είναι η απάντηση που δώσατε στην ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση έτσι, της κυρίας Μισέλας Μακοπούλου. Κύριε Παπά, ξανά έχουμε πόλεμο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν θα ήθελα να υιοθετήσω αυτή την ορολογία, κυρία Ακριβοπούλου. Νομίζω όμως ότι εδώ πέρα πρέπει οι άπαντες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να ολοκληρωθεί μια διαδικασία την οποία επιτάσσει ο νόμος και το Σύνταγμα και το ελληνικό δημόσιο επιτέλους να εισπράξει αυτά που όφιλε να έχει εισπράξει εδώ και τρεις δεκαετίες για τις άδειες και να ολοκληρωθεί μια διαδικασία η οποία στοιχειωδώς βάζει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο είναι άναρχο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι εάν ορισμένοι έχουν στο νου τους ότι θα κατακλέψουν την ΕΡΤ και κάποιον πολυπλέκτη της για να αυξήσουν τον αριθμό των αδειών των ιδιωτικών σταθμών, συνιστώ να το βγάλουν από το μυαλό τους. Δεν θα ήθελα να επεκτεθώ περαιτέρω, αλλά νομίζω ότι αυτοί που έπρεπε να καταλάβουν, καταλάβανε. Για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο περισσότερο, τις τελευταίες ημέρες είδαμε την επιστολή σας προς το ΕΣΟΥΡΟΥ. Μια επιστολή η οποία κρύβει, και είναι προσωπική μου ερμηνεία αυτή, κρύβει μια και καλυμμένη, όχι και πολύ δυσαρέσκεια από την πλευρά σας για καθυστέρηση. Σήμερα είδαμε να τοποθετήσετε όπως τοποθετηθήκατε για την Τίτζα. Υπάρχει πρόβλημα, κύριε Παπά, θεωρείτε?
Νομίζω ότι δεν πρέπει κανένας από τους δημόσιους λειτουργούς να προσθέτει χρόνια στα χρόνια της καθυστέρησης της πολιτείας σε σχέση με την αναγκαία κατά το Σύνταγμα και τον νόμο διευθέτηση του τηλεοπτικού τοπίου. Εγώ στην επιστολή μου έκανα αυτό που οφείλω να κάνω, διότι κατά τον νόμο έχω και εγώ ευθύνη για να νομοθετηθεί και ο αριθμός των αδειών και η ελάχιστη τιμή εκκίνησης για τη διαγωνιστική διαδικασία της αδειοδότησης, και περιμένω και από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να υπάρξουν οι απαιτούμενες ταχύτητες ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, επειδή σχεδόν καθημερινά πλέον κάνετε αυτή την παρατήρηση, αλλά πραγματικά προσωπικά δεν μου αρκεί. Δεν μου αρκεί υπό την έννοια ότι είχαμε χαιρετήσει όλοι τότε και είχατε υποχωρήσει κι εσείς ως κυβέρνηση και εσείς προσωπικά ως αρμόδιος υπουργός, και είχαν υποχωρήσει και τα άλλα κόμματα και είχατε επιτέλους συνενέσει και το είχαμε χαιρετήσει όλοι στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Τότε λοιπόν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής είχατε πει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Έχουν περάσει, αν καλά το υπολογίζω, πάνω από 6 μήνες από τότε. Ο κύριος Κουτρουμάνος, ο πρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ, τα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ, με τα οποία φαντάζομαι ότι είστε σε επικοινωνία, τι σας λένε, γιατί δεν προχωράνε σε αυτόν τον διαγωνισμό, ή ενδεχομένως συμβαίνει κάτι άλλο που δεν θέλω ούτε να το φανταστώ? Έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά δέχεται πιέσεις από την περιραίωσα ατμόσφαιρα στα μίντια που δεν θέλει να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Εγώ θα ήθελα να πω ότι, χωρίς να αποκαλύψω το περιεχόμενο των συζητήσεων που κατά καιρούς έχουμε κάνει με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα ήθελα να επαναλάβω ότι ο νόμος είναι σαφής, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων, διότι το ελληνικό δημόσιο έχει αναπτύξει και την τεχνογνωσία, έχει τους ανθρώπους, έχει τώρα και την υποδομή και το λογισμικό και την συσσωρευμένη πείρα για να φέρει σε πέρας με τρόπο άρτιο αυτή τη διαδικασία, και δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε προφάσεις πρέπει να βρίσκονται για καθυστερήσεις. Κάθε μέρα που περνάει το ελληνικό δημόσιο χάνει χρήματα και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Πόσα είναι τα χρήματα, κύριε Παπά? Κοιτάξτε, κύριε Κρυβοπούλου, εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό ο οποίος τεκμηρίωσε τη δυνατότητα του δημοσίου να εισπράξει 250 εκατομμύρια για μία δεκαετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι ένα δεδικασμένο πίσω από το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να πάει κανείς. Και αν πάει? Αν πάει, νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Το λέω γιατί ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κρέτσος, είχε μιλήσει ακόμα και για απιστία. Ακόμα και για απιστία. Νομίζω ότι θα πρέπει να στεκόμαστε όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, είτε είμαστε στην διοίκηση των Υπουργείων, είτε είμαστε στις ανεξάρτητες αρχές, στο ύψος των περιστάσεων και να προασπίζουμε τα συμφέροντα του δημοσίου κατά πώς πρέπει. Και αυτό είναι κατά τον νόμο υποχρεωσή μας, να ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, χωρίς να είναι ερώτηση προς εσάς, απλώς εγώ συμπληρώνω και λόγω ρεπορτάζ, και όλοι, μα όλοι, τόσο το δημόσιο όσο και οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά και οι ιδιώτες, να σεβόμαστε τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εν προκειμένου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νομίζω έτσι αυτή η προσθήκη. Αυτό δυστυχώς, κυρία Βαλιάνου, είναι κάτι που, το οποίο κάποιοι τείνουν να το ξεχνούν. Διότι η επίμαχη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έλεγε ότι πρώτον τα κανάλια παρανόμως λειτουργούν ανεφαδίας. Τόσα χρόνια. Και έλεγε επίσης, θέλω να το θυμίσω αυτό, διότι πολλής πόλεμος είχε γίνει και όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, έλεγε επίσης ότι το Εθνικό Συμβουλίο Ραδιοτηλεόρασης στην προηγούμενη σύνθεσή του δεν είχε νόμιμη υπόσταση. Μάλιστα. Και επίσης έχει αποφανθεί ότι το μόνο νόμιμο κανάλι είναι η ΕΡΤ. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι τα κανάλια παραμένουν. Έτσι και αλλιώς. Αλλά παράνομα. Βλέπετε, κυρία Κρυβοπούλου, το μόνο κανάλι το οποίο βιαίως έχει κλείσει στην ελληνική πολιτική ιστορία είναι η ΕΡΤ. Ναι, έλα, Νικόλα. Δεν είναι η πρώτη επιστολή αυτή που στέλνετε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κύριε Υπουργέ. Αν θυμάμαι καλά, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη. 31 ήταν η πρώτη, κυρία Λιβαδάρη. Από τότε μέχρι τώρα, προφανώς λέω εγώ, δεν έχουν μεσολαβήσει πολύ σημαντική, δεν έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδο. Σήμερα μιλάτε για προφάσεις. Είπατε ότι επίσης δεν θέλετε να σκεφτείτε ότι κάποιοι θέλουν να κλέψουν ένα πολυπλέκτη από την ΕΡΤ για να αυξήσουν τον αριθμό. Όχι, τους καλώ να μην το σκεφτούν αυτοί. Εμείς δεν το σκεφτόμαστε. Ναι, γιατί το λέτε αυτό, μόλις απαντήσετε στην Νικόλα. Εγώ λέω διότι βλέπω διάφορες απόψεις να διακινούνται, οι οποίες είναι ανεπίτρεπτες. Όπως.
Λέω ότι κάποιοι υπονόησαν στον διάλογο ο οποίος εξελίσσεται ότι θα μπορούσε η ΕΡΤ να εκχωρήσει κάποια από τα δικαιώματά της για να τα αξιοποιήσουν άλλοι. Σας ρωτώ γιατί αντιλαμβάνομαι και από τις κινήσεις τις δικές σας αλλά και από το περιραίον κλίμα ότι υπάρχει ένα ζήτημα πιθανών μεθοδεύσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εάν υπάρχει, ποια μπορεί να είναι η παρέμβαση της κυβέρνησης και τι ορίζει ο νόμος εν τέλει ότι πρέπει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να κάνει, φανταζόμαστε όλοι, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα και το Σύνταγμα ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία της αδειοδότησης εχθές. Αυτή είναι η μία και μόνη αλήθεια. Και από αυτό το πράγμα δεν μπορεί ουδής μας να ξεφύγει, νομίζω. Μέχρι πότε θα περιμένετε και τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε αν συνεχίσει το ΕΣΟΡΟ να μην προκυρήσει διαγωνισμό? Τι περιθώριο δίνετε χρονικό εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας έχω πει δεν έχω να δώσω κάποιο περιθώριο. Η σαφώς διατυπωμένη μας άποψη είναι ότι ο διαγωνισμός έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη. Ναι. Αν καθυστερήσει κι άλλο, ρωτάμε, τι θα κάνετε εκεί? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία στα δικά μας χέρια, αλλά θα συνεχίσουμε να λέμε δημόσια την άποψή μας για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αλλά επιτρέψτε μου να καταθέσω όμως και την πίστη μου ότι τα μηνύματα και από την κοινωνία έρχονται προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και δεν θα υπάρχουν άλλες καθυστερήσεις. Εσείς τι θεωρείτε ως πιο... πώς να το πω, ο φορέας που δυσκολεύει περισσότερο είναι το ΕΣΟΡΟΥ ή η Ντιτζέα? Κοιτάξτε, η Ντιτζέα είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία συναπαρτίζεται από τις ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών. Ναι, ναι. Και βεβαίως, όπως και εσείς γνωρίζετε και οι τηλεθεατές μας, έχουν συμφέρον αυτή η ιστορία να μην προχωρήσει. Και γι' αυτό έχουν βρει διάφορες προφάσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία για να μην ολοκληρωθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω δημόσια να διατυπώσω την άποψη ότι και οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή συναπαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γνωρίζουν και μάλλον δεν θέλουν να καταγραφούν στην ελληνική ιστορία με τον τρόπο που καταγράφηκαν οι προκατοχοί τους. Για τις απερίγραπτες και σκανδαλώδεις αδράνειες. Γιατί ο πρόεδρος του ΕΣΟΡΟΥ είναι και πρώην δικαστής, έτσι. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό για αυτό. Αυτό είναι θετικό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Από την άλλη, ο κόσμος έχει μπερδευτεί τις τελευταίες ημέρες με τον αριθμό των συχνοτήτων, κύριε Παπά. Διότι βλέπουμε ακόμη και στους κόλπους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης διαφορετικές απόψεις. Άλλα λέει ο κύριος Μωρώνης, βγάζει για 9. Άλλα λέτε μετά ότι σηκώνει 4 με 6. Άλλα ο κύριος Κρέτσος αποκαλύπτει έγγραφα της Ντίτζα και μετά έρχεται η Ντίτζα και διαψεύδει τον εαυτό της. Πόσα κανάλια μπορούν να λειτουργήσουν και πόσα νομίζετε ότι θα λειτουργήσουν, κύριε Παπά? Μια και το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους. Κύριε Τρυποπούλου, εμείς όταν κάναμε το διαγωνισμό δεν καθίσαμε να διαλογιστούμε μόνοι μας με τον εαυτό μας και να εφεύρουμε έναν αριθμό. Είδαμε τα επιστημονικά δεδομένα, είδαμε τη χωρητικότητα του φάσματος, κάναμε και μια εκτίμηση για την οικονομική βιωσιμότητα και καταλήξαμε σε μια άποψη την οποία υπερψήφισε και η Βουλή. Τώρα, αν ο καθένας νομίζει ότι μπορεί απλώς να πετάει αριθμούς δεξιά και αριστερά βγαλμένους από το μυαλό του, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί σε σοβαρή συζήτηση. Υπάρχει και οι αρμόδιες αρχές οι οποίες θα καταθέσουν και έχουν καταθέσει γνώμη και υπάρχει και η αμήλικτη πραγματικότητα. 4 ή 6, μεταξύ 4 και 6 τελικός αριθμός. Η άποψη την οποία εμείς έχουμε καταθέσει και με την οποία προσερχόμαστε στο δημόσιο διάλογο είναι για 4 κανάλια. Λέω όμως ότι θα δείξουμε και την απαραίτητη ευελιξία για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Τι θα γίνει με το τίμημα για την ενδιάμεση κατάσταση μέχρι να. Γιατί δεν ορίζετε εσείς το τίμημα? Γιατί είναι και αυτό μια εκκρεμότητα. Δεν έχουμε καμία τέτοια νομική δυνατότητα. Υπάρχει τέτοια νομική δυνατότητα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Διότι εμείς ούτε διαπιστωτικά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως προς την δηλαδή ούτε να διαπιστώσουμε νομικά το ότι εκπέμπουν επανελλαδικά οι ιδιωτικοί σταθμοί. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και ούτε και άδεια προσωρινής λειτουργίας όπως δίνεται όπως Κοτρότσο, παλιότερα. Αυτό, κύριε Κοτρότσο, δεν θα το έκανα ποτέ. Όχι εγώ προσωπικά. Κανένα μέλος αυτής της κυβέρνησης δεν θα έκανε αυτό το έσχος. Να υπογράψει νύχτα ένα χαρτί το οποίο να λέει ότι όσοι λειτουργείτε συνεχίστε να λειτουργείτε. Άρα είστε σε ένα τεντωμένο σκηνή μεταξύ παρανομίας με βάση την απόφαση του ΣΤΕ ότι παράνομα λειτουργούν τα κανάλια και μη νόμιμης λειτουργίας επειδή το ΕΣΟΡΟΥ δεν κάνει το διαγωνισμό. Δυστυχώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιούργησε αυτό το νομικό κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί τάχιστα.
Στη διακριτική σας ευκαιρία είναι να... εσείς δεν ανανεώσατε και δεν ανανεώσατε τις άδειες των καναλιών που εκπέμπουν ήδη. Το καθεστώς αυτό... εντός εισαγωγικών νόμιμης λειτουργίας. Ναι. Την παράτασή του. Δεν το ανανεώσατε για να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι, εμείς μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν κάνετε αυτή την ανανέωση γιατί εκκρεμούσε η απόφαση του δικαστηρίου, γιατί βγήκε Όχι, η απόφαση κυρία του Γρηγοπούλου, να σας πω γιατί δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε διότι είχαμε μία επαναστατική ιδέα στο μυαλό μας. Να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα και τους νόμους. Ο νόμος ο οποίος προέβλεπε και το Σύνταγμα το οποίο προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση παρακάμπτονταν για τρεις δεκαετίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είπαμε ότι προφανέστατα δεν θα νομιμοποιήσουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι εξόφθαλμα παράνομο, ηθικά μεμπτό και προκλητικό για την κοινωνία, αλλά θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Αυτή ήταν λοιπόν η επιλογή μας η οποία προκάλεσε για τις αντιδράσεις. Θέλω να σας πω τώρα στο θέμα Σαββίδη, που επίσης έχει προκαλέσει θύελλα έτσι δηλώσεων, αντιδράσεων, τοποθετήσεις, απαντήσεις κτλ. Σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι κάνετε το παν για να διευκολύνετε τη νέα διαπλοκή, όπως την αποκαλεί. Ναι. Εντάξει, νομίζω τώρα αυτό είναι μια τοποθέτηση η οποία δεν αντέχει στην δημόσια κριτική. Να σας πω γιατί. Διότι υπάρχει μια λεπτή γαλάζια γραμμή, η οποία ενώνει. Ναι, γαλάζια, όχι κόκκινη, διότι αφορά την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια λεπτή γαλάζια γραμμή, λοιπόν, κυρία Γρηγοπούλου, η οποία ενώνει τις αντιδράσεις που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά, με τις αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα. Και αυτή η λεπτή γαλάζια γραμμή είναι η γαλάζια γραμμή που διατρέχει την αντίληψη ότι οι ιδιοκτησίες των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας αφορούν ένα κλειστό κλαμπ επιχειρηματιών και ουδής νέος, καινούριος, μπορεί να δοκιμάσει να μπει σε αυτή τη βιομηχανία και σε αυτή την δημόσια υπηρεσία κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Νομίζουν κάποιοι ότι εδώ πέρα θα λειτουργούμε αενάως με όρους κλειστού κλαμπ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί και να συνεχίζεται. Πιο εξειδικευμένα σας κατηγορούν ουσιαστικά, γιατί νομίζω ότι έχουν μετακινηθεί από την άποψη μάλλον ότι είναι καθαρή μια επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ του κυρίου Φώτη Μπόμπολα και του κυρίου Ιβάν Σαββίδη για το ποσοστό του πήγκασου στο Μέγκα. Αυτό που τίθεται ως ερώτημα και λένε ότι βάλατε κι εσείς το χεράκι σας, είναι γιατί λέει δεν έχει εναχειριαστεί το συγκεκριμένο ποσοστό στις τράπεζες με βάση τις οφειλές που είχε εκεί εσείς σε σχέση με τις τράπεζες. Εγκαλείστε γιατί ότι αφήσατε τις τράπεζες. Έχετε παίξει κάποιο ρόλο. Έως ότι κάνατε παρέμβαση στις τράπεζες. Εντάξει, καλά. Τώρα ο καθένας μπορείτε να φαντάζετε ό,τι θέλει. Αλλά εδώ η ουσία είναι ότι έγινε μια πράξη επιχειρηματική μεταξύ δύο επιχειρηματιών και πέραν τούτου δεν. Τώρα εντάξει, σας είπα και σας εξήγησα γιατί ενοχλείται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να υπηρετεί ως κόμμα ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σύμπλεγμα συμφερόντων, το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να ανέμεται τον αέρα της χώρας. Τι να κάνουμε τώρα, τα πράγματα θα αλλάξουν όμως. Το άλλο για το οποίο σας κατηγορούν, για να φύγουμε από το θέμα Σαββίδη, διότι θα χρειαζόμαστε πάρα πολύ χρόνο για να τα συζητάμε όλα αυτά. Είναι και σε εξέλιξη. Και είναι και σε εξέλιξη βεβαίως. Και όπως είναι σε εξέλιξη και διάφορες ανακατατάξεις στο επιχειρηματικό, από επιχειρηματικής πλευράς, στο μηδιακό τοπίο. Το άλλο για το οποίο σας εγκαλούν και σας επιτίθενται, είναι ότι πάτε να ελέγξετε με τους κανόνες που βάλετε για την κρατική διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης, ότι προσπαθείτε να ελέγξετε από το διαδίκτυο μέχρι το νέο χάρτη το μηδιακό. Έβλεπα σήμερα ότι προτίθεστε, ήδη στείλατε κυκλίους και σκοπεύετε να καταθέσετε σύντομα και το σχετικό νομοσχέδιο. Τι νομοσχέδιο θα είναι αυτό, κύριε Παπά? Το οποίο θα κάνει τι θα φέρει? Θα σας πω. Για την κρατική διαφήμιση θα προβλέπεται να υπάρχουν και κυρώσεις για τους δημόσιους φορείς που δεν τηρούν το 70-30. Τι είναι το 70-30? Είναι η υποχρέωση κάθε δημόσιου φορέα ο οποίος έχει διαφημιστική δαπάνη, κρατική διαφημιστική δαπάνη, να διοχετεύει τουλάχιστον το 30% αυτής της δαπάνης σε μέσα ενημέρωση της επαρχίας. Τα μέσα ενημέρωσης της επαρχίας, κυρία Ακριβοπούλου, υποφέρουν και πολύ λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτή η διάταξη υπάρχει στο νομικό μας πλαίσιο από το 1995 και ποτέ δεν τηρήθηκε. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και η ρύθμιση την οποία θα φέρουμε τις επόμενες μέρες στη Βουλή για να πει ότι οφείλουν
οι δημόσιοι οργανισμοί να τηρούν αυτή την αναλογία και μάλιστα θα υπάρχουν και κυρώσεις αντίστοιχες εάν αυτό δεν συμβαίνει. Θέλω μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ να απευθυνθώ και στην κοινότητα των μέσων ενημέρωσης της επαρχίας και να συστήσω εγρήγορση, μάτια ανοιχτά και ετοιμότητα, ούτως ώστε όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί αυτή την πρόνοια να την τηρούν. Για το Μητρό των μέσων ενημέρωσης του διαδικτύου είναι κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι, είναι εν λειτουργία. Ήδη πάνω από 400 ιστοσελίδες έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν επιστοποιηθεί και βεβαίως μόνο αυτές έχουν δικαίωμα πρόσβασης πλέον στη κρατική διαφήμιση. Δεν κάνουμε καμία απολύτως παρέμβαση στο περιεχόμενο, ρυθμίζουμε για πρώτη φορά με τόλμη και το χώρο του διαδικτύου όμως. Θα αλλάξει και η διαδικασία των μετρήσεων, κύριε Παπά. Εδώ πέρα νομίζω ότι... Ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ναι, το οποίο δεν μπαίνετε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι οι μετρήσεις τηλεθέασης δεν είναι απλώς μια δημοσκόπηση την οποία μπορεί να δούμε έτσι ένα απόγευμα σε κάποιο δελτίο ειδήσεων, να βγει μια πολιτική δύναμη να πανηγυρίσει και την άλλη μέρα να μην τη θυμόμαστε. Είναι μετρήσεις οι οποίες μοιράζουν τη διαφημιστική πίτα. Με βάση δηλαδή αυτές τις μετρήσεις υπάρχει το μοίρασμα πάρα πολύ σημαντικών κονδυλίων από την ιδιωτική αγορά. Εκατομμυρίων. Συνεχώς η πολιτεία, δεκάδων εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων. Έτσι. Άρα νομίζω η πολιτεία θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα να υπάρχει διαφάνεια και εγγύηση ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι μετρήσεις γίνονται με τον τρόπο που πρέπει. Υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να το διασφαλίσουν αυτό. Αυτό που ίσως δεν ξέρει πολύ ο κόσμος ή ο πολύς ο κόσμος, ότι είναι μονοπόλιο η εταιρεία που κάνει τις μετρήσεις. Αυτό θα συνεχίσει. Ιδιωτικό, ναι. Είναι μονοπόλιο, είναι μία. Ναι. Είναι ιδιωτικό μονοπόλιο. Και στο ραδιόφωνο είναι πραγματικότητας. Αυτό και όπως και στο ραδιόφωνο. Αυτό θα διατηρηθεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό. Γιατί να υπάρχει μονοπόλιο. Ναι, ούτε μπορεί, αυτό λέω, ούτε, αυτό ρωτάμε. Ούτε κατά ανάγκη μπορείς να παρέμβεις στη λειτουργία. Ούτε κατά ανάγκη μπορείς να παρέμβεις στη λειτουργία αυτών των εταιριών. Εντάξει, κάνουν κάποιες μετρήσεις, αλλά νομίζω ότι εδώ αν οικοδομήσουμε ένα σύστημα το οποίο κατά τεκμήριο θα είναι πολλαπλώς πιο αξιόπιστο, θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε και τα πράγματα στην κατεύθυνση της διαφάνειας. Θα μπορούν δηλαδή και άλλες εταιρείες. Έχετε σκέψει να προκηρύξετε κάποιο διαγωνισμό και να προσέλθουν και άλλες εταιρείες να μετρούν ακροαματικότητα και τηλεθέαση? Ακριβώς. Πότε θα γίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Θα βομβαρδίζουμε, κύριε Παπά, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι, κανένα πρόβλημα. Θα νομοθετηθεί πάρα πολύ σύντομα μετά το πολυνομοσχέδιο και θα γίνει η προκήρυξη άμεσα. Και το κάθε μέσο θα επιλέγει, το κάθε μέσο ενημέρωση μπορεί να επιλέγει με ποια εταιρεία θα του μετράει την ακροματικότητα ή την τηλεθέαση? Αυτό έτσι κι αλλιώς σημαίνει και τώρα. Αν ένα μέσο ενημέρωσης επιλέξει να μην μετριέται από την εταιρεία η οποία κάνει τις μετρήσεις, μπορεί και να το κάνει. Αλλά δεν μπορεί να επιλέξει κάποια άλλη. Αυτό εκ των πραγμάτων, διότι είναι μονοπόλιο. Υπάρχει μια στρέβλωση θεμελιώδης, νομίζω. Φαντάζομαι ότι η κλίμακα μέτρησης θα πρέπει να είναι κοινή. Θα το δείτε αυτό στο νομοσχέδιο. Και η μεθοδολογία. Κοιτάξτε, δεν θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρεμβατικότητα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να οθήσουμε τα πράγματα προς τη διαφάνεια, διότι και εσείς όλοι όσοι είστε στο πάνελ υπηρετείτε τη δημοσιογραφία για κάποια χρόνια. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες γκρίζες ζώνες στο πώς τα διαφημιστικά κονδύλια κατανέμονται και το πώς αποτυπώνεται ένα η τηλεοπτική πραγματικότητα. Αυτό και το άλλο είναι και η επιβολή προτύπων έτσι, μέσα από όλα αυτά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης όλο αυτό το πράγμα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος και για εσάς και για εμάς, διότι τελειώνει σε λίγο η εκπομπή, εσείς τι βλέπετε να γίνεται για τις 15 Ιουνίου, με βάση την πληροφόρηση που έχετε και τις... σας είδα και σήμερα στη Βουλή να εκφράζετε τη βεβαιότητά σας. Σας είδα αρκετά αισιόδοξο για τις 15. Στις 15 Ιουνίου, κύριε Ακριβοπούλου, η Ελλάδα ζητάει μια καθαρή λύση στο ζήτημα του χρέους. Και αυτό νομίζω είναι που θα ξεκλειδώσει και τις εξελίξεις από εδώ και μπρος. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δυστυχώς υπάρχουν φωνές αντιευρωπαϊκές, οι οποίες ευτυχώς όμως βαίνουν προς την πολιτική απομόνωση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί και την προϋπόθεση για να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα παραπέρα. Αν δεν την πάρει. Δεν θέλω να συζητήσω τέτοιο ενδεχόμενο. Είμαι βέβαιος ότι θα επικρατήσει η πολιτική ωριμότητα και θα πολλαπλασιαστούν από τώρα μέχρι και εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι και οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα δικαιούται μια καθαρή λύση. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, είσαστε ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ας με συγχωρήσει κανείς αν κάνω λάθος, προχτές το πρωί σας άκουγα, που είπατε ότι για το θέμα του χρέους υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης
με τα άλλα πολιτικά κόμματα και είπατε ας βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, σε αυτό τουλάχιστον το θέμα να συνενέσουμε. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακούσαμε τον πρωθυπουργό, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα χρέος και QE. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης του πολιτικού συστήματος και ως κυβέρνηση σκέφτεστε ή εσείς, προσωπική σας άποψη, θα μπορούσατε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες εν ώψη 15 Ιουνίου. Προσέξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση των πολιτικών δυνάμεων αυτή τη στιγμή να στηρίξουν την εθνική θέση. Θα έπρεπε να είναι μια αυτονόητη θέση και δυστυχώς οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί περί βιωσιμότητας του χρέους και οι προσδοκίες περί πιστοποιητικών βιωσιμότητας στην ελληνική οικονομία δεν την έχουν βοηθήσει. Πάντως και η επιστολή της κυρίας Γεννηματάς στους σοσιαλιστές είναι σε αυτό το κλίμα. Τώρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτό είναι μια κίνηση στη θετική κατεύθυνση. Νομίζω και θα πρέπει με γενναιότητα να την αναγνωρίσουμε. Καλό θα ήταν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις να προσπαθήσουν αντίστοιχα να επηρεάσουν τις πολιτικές τους οικογένειες στην Ευρώπη. Είναι μια θετική συμβολή σε αυτή την τελευταία στιγμή. Να επιμείνω πιο ειδικά σε αυτό που και ο Σεραφείμ έθεσε. Η δήλωση Μητσοτάκη, που δεν την είδαμε ποτέ στο παρελθόν, από τότε που ανέλαβε να διατυπώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θεωρείτε ότι είναι ένα σήμα προς μια τέτοια κατεύθυνση? Δεν έχουμε δυστυχώς τέτοια στοιχεία μέχρι στιγμής, μένει να το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θεωρείτε ότι ήταν μια δήλωση δηλαδή η οποία... Με συγχωρείτε κύριε Ακριβοπούλου, η Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατία έχει πολιτευτεί με τη γραμμή του βιώσιμου χρέους και των πιστοποιητικών βιωσιμότητας για πάρα πολύ καιρό. Έχει σφιχταγκαλιάσει τη στρατηγική του κύριου Σαμαρά και πορεύεται με αυτή με την προσδοκία της αριστερής παρένθεσης. Ναι, αλλά σας δίνει δείγματα γραφής ότι κάτι έχει αλλάξει. Μήπως πρέπει να πάρετε ως κυβέρνηση την πρωτοβουλία εσείς? Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε ότι είναι υποχρέωση των πολιτικών δυνάμεων να έχουμε μία πάρα πολύ ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα του χρέους, υποχρέωσή τους επίσης να κάνουν τα πάντα για να επηρεάσουν τις πολιτικές τους οικογένειες στην Ευρώπη και τα υπόλοιπα εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και μας απαντήσετε σε σειρά ερωτημάτων τα οποία νομίζω είναι και χρήσιμα και κρίσιμα. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.